Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και του Πρωθυπουργού για την κατάσταση του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποιοι φταίνε για το έγκλημα στην Τρίπολη. Φρενίτιδα για τα 14 εκατομμύρια του Τζόκερ. Ουρές στα πρακτορία από χιλιάδες πολίτες που ελπίζουν στο χρυσό δελτίο. Καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες και με την ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία. Η πολιτεία μας έχει εγκαταλείψει, δηλώνει τώρα ο πρίτανης του Καποδιστριακού. Καταγγέλει πως δέχεται απειλές για τη ζωή του. Όταν κάποιος έρχεται και σου λέει πρόσεξε, θα σε φέρω με καμιά ώρα, σε κάνει ένα χαντάκι. Αυτό που καταλαβαίνει δεν είναι ευχάριστο πράγμα να το ακούει. Σας το έχουν πει. Διαφορές έως και 2.000 ευρώ στο μηνιάτικο δημοσίων υπαλλήλων με ίδιες σπουδές και προϋπηρεσία. Σε ποιες υπηρεσίες θα πέσει ψαλίδι. Ιστορίες αρχαιοκαπηλείας στην Αμφίπολη, κοινό μυστικό μεταξύ κατοίκων, τα κυκλώματα λάθρανας καφέων που αλώνιζαν στην περιοχή. Εβδομάδα έντονης πολιτικής επικαιρότητας από αύριο με τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με άρθρο του στην εφημερίδα Το Κεφάλαιο, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρεται στην προετοιμασία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, ενώ εξαπολύει επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς όμως να τον κατονομάζει. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επαναλάβει αύριο το αίτημα για προσφυγή στις κάλπες στον Κάρολο Παπούλια. Ενάντια πάντως στις προώρες εκλογές, τάσεται η πλειοψηφία των πολιτών σε νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύει ο τύπος της Κυριακής, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι θα ανακοπεί η πορεία της χώρας. Ενώ αξιοσημείωτο είναι πως με την προσφυγή στις κάλπες διαφωνεί και ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο και τον Γιάννη Καντέλη για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τις αυριανές συναντήσεις αλλά και όλο το παρασκήνιο. Να δούμε ως πρώτα το ρεπορτάζ. Λίγες ώρες πριν δει τον Κάρολο Παπούλια στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Αντώνης Σαμαράς με άρθρο του στην εφημερίδα Κεφάλαιο τονίζει ότι προετοιμάζεται ήδη η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, προαναγγέλει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο διάστημα που ακολουθεί και επιτίθεται στην αξιωματική αντιπολίτευση χωρίς να την κατονομάζει. Δεν θα αφήσουμε την αβεβαιότητα που κάποιοι σκόπιμα καλλιεργούν να εκτροχιάσει την τελευταία στιγμή την πορεία ανάταξης της χώρας. Δεν θα αφήσουμε την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας να πυροδοτήσει αστάθεια που μπορεί να τεινάξει τις θυσίες μας στον αέρα την ώρα που ανοίγουμε νέα σελίδα για τον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να θέσει τον Κάρολο Παπούλια την επιτακτική ανάγκη για προσφυγή στις κάλπες. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η προϋπόθεση για την αποκατάσταση της ηρεμίας και της σταθερότητας στον τόπο είναι η άμεση αποκατάσταση της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Καμιά λύση, καμιά νέα συμφωνία, δίχως την έγκριση, δίχως την επικύρωση του ελληνικού λαού. Κλείνοντας τις εργασίες της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται εθνικό χρόνο και εκλογές το 2016. Εάν κάποιος το εκβιάσει αυτό, πρέπει να ξέρει ότι οι επόμενες εκλογές θα κριθούν προεκλογικά. Προεκλογική περίοδος είναι από μόνη της ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο λειτουργεί πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και θα μας πει ο ελληνικός λαός τι και πώς θέλει. Τον Κάρολο Παπούλια όμως θα δει την Τρίτη και ο κύριος Κουβέλης, ζητώντας τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Οι αντιθέσεις και οι διαφορές είναι δεδομένες. Είναι αναγκαίο στοιχείο μάλιστα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της λειτουργίας του πολιτεύματος. Αλλά από εκεί και πέρα το επαναλαμβάνω. Ο ελάχιστος κοινός τόπος πρέπει να υπάρξει. Τόσο σήμερα όσο και αύριο. Γιατί θέλει ο κύριος Τσίπρας να συζητήσει αυτό. Εγώ το μόνο που ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει και τους συνεργάτες τους στενούς και μη στενούς είναι ότι θέλει εκλογές. Προβάδισμα 3,1% δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ δημοσκόπηση της εταιρείας Μέτρηση για τον τύπο της Κυριακής. Ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 27,2%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 24,1%, η Χρυσή Αυγή με 6,4%, το Ποτάμι με 5,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,4%, το Πασόκ με 5,3%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες βρίσκονται στο 2,3%, το Νέο Κόμμα του Σπύρου Λυκούδη είναι στο 2,2%, ο Λαός 1,2%, η Δημάρ 0,9%, ενώ αναποφάσιστοι δηλώνουν το 14,9%. Στην ίδια δημοσκόπηση, οι πολίτες σε ποσοστό 51,6% δεν θέλουν προώρες εκλογές, ενώ το 39,8% των ερωτηθέντων ζητάει εκλογές. Αν πράγματι ενδιαφέρονται για το λαό, μπορούν να συνεισφέρουν προχωρώντας άμεσα σε εκλογές. Ας μην ταμπουρώνονται πίσω από το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού γνωρίζουν ότι τους 180 δεν θα τους βρουν ούτε ζωγραφιστούς. Ανοιχτή συζήτηση με τον φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο για να δώσει τις δικές του απαντήσεις στα διέξοδα της ελληνικής κοινωνίας είχε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Είπαμε την κρίση εκπροσώπησης, που είναι κρίση και συμμετοχής, την οικονομική ανισότητα, την απουσία δικαιοσύνης. Και το τρίτο είναι η απο
νομιμοποίηση των ελίτ. Να δούμε τώρα με τη βοήθεια του πρόδρομου Παπαϊλιοπούλου τι περιμένουμε από τα διαδοχικά ραντεβού αύριο πρόδρομο με του κύριου Σαμαρά και του κύριου Τσίπρα, αλλά να δούμε και ένα παρασκήνιο που υπήρξε με την αλλαγή του στο ραντεβού του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Σαμαράς επρόκειτο να πάει νωρίς το μεσημέρι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, υπήρξε και το ραντεβού του κυρίου Τσίπρα στις 3 το μεσημέρι. Τελικά, το Μέγαρο Μαξίμου προτίμησε να έχει τον τελευταίο λόγο ο Πρωθυπουργός, να τοποθετηθεί δηλαδή μετά τον κύριο Τσίπρα, και έτσι θα πάει το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, θα παραστεί στην ορκομοσία των κυρίων Δένδια και Σκρέκα, των δύο νέων υπουργών στα Υπουργεία Άμυνας και Ανάπτυξης, και μετά ο κύριος Σαμαράς θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκεί οι πληροφορίες λένε, Εύα, ότι θα τοποθετηθεί, φυσικά για την πορεία της οικονομίας θα μιλήσει, θα τονίσει ότι απομένουν ελάχιστα αλλά κρίσιμα βήματα για να αλλάξουμε το σκηνικό, θα πει ο κύριος Σαμαράς, στην οικονομία και να ανοίξουμε νέες προοπτικές για όλους τους Έλληνες, ενώ θα ενημερώσει τον κύριο Παπούλια και για το επικείμενο ταξίδι του στην Λευκοσία στο τέλος της εβδομάδος. Μάλιστα. Τώρα, Γιάννη Καντέλη, το σχέδιο με το οποίο θα προσέλθει η κυβέρνηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, ανέπτυξε ο κύριος Βενιζέλος. Έχουμε κάποιες αλλαγές, έχουμε κάτι καινούριο? Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι θα πάμε σε μια ολοκλήρωση διαπραγμάτευση με την Τρόικα, χωρίς νέα μέτρα, χωρίς περικοπές και χωρίς να αναλάβουμε δεσμεύσεις που θα είναι αντίθετες με το φρόνημα της κοινωνίας. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν, στο θέμα του ασφαλιστικού, εδώ είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή συντάξεων, ωστόσο θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στην οργανωτική δομή των ασφαλιστικών ταμείων που θα βοηθήσουν και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεύτερο κομμάτι, τα εργασιακά. Για το θέμα των απολύσεων, είπε ότι η Συμφωνία της Γενέβης των Κοινωνικών Εταίρων καλύπτει αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση στις ομαδικές απολύσεις. Στο θέμα της ανταπεργίας, ήδη αυτό καθορίζεται από τον αστικό κώδικα της χώρας και εκεί η κυβέρνηση προτίθεται, θα σου πω εγώ, να κάνει και μία αλλαγή στο να εκδικάζονται πιο γρήγορα αυτές οι υποθέσεις. Ενώ αναφέρθηκε και στο συνδικαλιστικό νόμο που είπε δεν πρέπει να αλλάξει κάτι στην προκήρυξη της απεργίας, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν και προκλητικά προνόμια για κάποιους συνδικαλιστές, δείχνοντας και τα περιθώρια διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης. Ενώ τέλος για τους δημοσίους υπαλλήλους, είπε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει το νέο σύστημα αξιολόγηση στο δημόσιο. Κανένας σωστός δημόσιος υπάλληλος, συνεπής, δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. Είπε ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο μισθολόγιο, λέγοντας ότι αυτοί που κάνουν τα ίδια πράγματα, έχουν τα ίδια προσόντα, πρέπει να αμείβονται με τα ίδια χρήματα σε όποιο υπουργείο και αν είναι. Ενώ προανήγγειλε ότι επειδή θα κατέβει ο κατώτατος εισαγωγικός μισθός, θα υπάρξει κάποια ενίσχυση για αυτούς που χρειάζεται να πάνε σε άλλη περιοχή τον τόπο διαμονής τους για να υπηρετήσουν στο δημόσιο, όπως οι εκπαιδευτικοί. Έχουμε κάτι νεότερο για τα στεγαστικά δάνεια, Γιάννη? Έκανε μια αναφορά ο κύριος Βενιζέλος που καλλιέργει κάποιες προσδοκίες, λέγοντας ότι πολύ σύντομα θα έρθει η ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια που θα λύνει οριστικά το θέμα της πρώτης κατοικίας. Αναφερόμενος στο θέμα των πληστηριασμών, είπε δεν είναι μόνο οι πληστηριασμοί που πρέπει να προστατευτούν οι πολίτες, αλλά όλες οι συνέπειες που υπάρχουν από αυτήν την πίεση για την πρώτη κατοικία, και αυτό θα το λύνει ο νόμος που θα έρθει πολύ σύντομα, Εύα. Τώρα, το είδαμε πρόδρομο και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ζητήσει για άλλη μια φορά προσφυγή άμεσα στις κάλπες. Αυτή θα είναι η τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Εύα, γιατί ο κύριος Τσίπρας θεωρεί πως η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση να προχωρήσει σε νέες συμφωνίες. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω για την συζήτηση που ακούγεται το τελευταίο διάστημα, γιατί αν θα πρέπει να συναντηθεί με τον κύριο Σαμαρά στην Κουμουνδούρου, λένε πως δεν αντέχει σε μια πραγματική συνεννόηση ο Πρωθυπουργός. Είναι ακραίος ο κύριος Σαμαράς, τονίζουν συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, εκτός θεσμικού πλαισίου στη Βουλή, καθώς και σε ό,τι αφορά τις θεσμικές υποχρεώσεις του να επικοινωνήσει με την αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Και να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον απόϊχο των επεισοδίων της περασμένης Πέμπτης, ο πρίτανης του Ιδρύματος, ο κύριος Φορτσάκης, αποκαλύπτει στον Sky αλλά και στο Σπύρο Μάλι ότι είχε δεχτεί επανειλημμένα απειλές για τη ζωή του. Στο ερώτημα τώρα, αν η απειλή διατυπώθηκε από φοιτητή, ο πρίτανης απάντησε: δεν ξέρω αν ήταν φοιτητής ή όχι, πάντως δεν φοβήθηκα ούτε στιγμή, ούτε πίστεψα ότι θα βρεθώ σε κανένα χαντάκι. Ακόμη και απειλές για τη ζωή του αποκάλυψε πως έχει δεχτεί ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky και περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια εντός του Ιδρύματος. Δεν έχω δεχτεί πολλές φορές απειλές. Πολλές φορές και την εποχή που ήμουν πρόεδρος της νομικής σχολής. Για τώρα, τις τελευταίες μέρες έχετε δεχτεί απειλές? Αυτές τις ημέρες τελευταίες δεν δέχτηκα, αλλά πολλές φορές τις προηγούμενες δέχτηκα. Απειλές πολύ άσχημες και στο τηλέφωνο και κατηδίαν. Για τη ζωή σας?
Δεν μου είπαν θα σε σκοτώσω, αλλά όταν κάποιος έρχεται και σου λέει πρόσεξε, θα σε βρούμε καμιά ώρα, σε κάνει ένα χαντάκι. Ο κύριος Φορτσάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια της περασμένης Πέμπτης, όταν ο ίδιος και τα μέλη της συγκλήτου βρέθηκαν έγκλειστοι στο χώρο της συνεδρίασης από ομάδα φοιτητών, με τους οποίους διαπληκτίστηκαν έντονα, σημείωσε πως τέτοιες συμπεριφορές οδηγούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στον όλεθρο. Οι συμπεριφορές οι οποίες τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του Δημοσίου Πανεπιστημίου το οδηγούν στον όλεθρο. Οι ελάχιστοι που έχουν μείνει πιστεύω ότι και αυτοί θα συμμορφωθούν, διότι βλέπουν ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτή η συμπεριφορά. Νομίζω ότι τα κόμματα πλέον έχουν αντιληφθεί ότι η παρέμβασή τους στο Πανεπιστήμιο είναι καταστροφική και πρέπει να αποχωρήσουν. Υπάρχουν ευθύνες σε όλα τα κόμματα και δεν έβγαλα τη Νέα Δημοκρατία από αυτό το κάδρο. Αλλά επιτέλους μπορούμε να περάσουμε στην εποχή όπου εκτός από το ότι το αυτονόητο να τηρείται η νομιμότητα και μέσα στο Πανεπιστήμιο και που η κομματική ταυτότητα δεν είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει τον φοιτητή. Οι μεγάλες παρατάξεις των κομμάτων καθοδηγούσαν τα μεταπτυχιακά, οδηγούσαν μέτριους φοιτητές σε διδακτορικές διατριβές και οι καθηγητές δυστυχώς το απεδέχονται αυτό, είχαν γίνει δούλοι του κομματικού συστήματος της πελατειακότητας. Μετά τον Πρωθυπουργό, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχτηκε συγχαρητήρια και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την επιτυχή συνεδρίαση της συγκλήτου το Σάββατο. Χαιρετίζω αυτό που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρέπει να γίνει σε κάθε πανεπιστήμιο. Και συγχαίρω και εγώ τον συνάδελφό μου στο Δημόσιο Δίκαιο και πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον καθηγητή Φορτσάκη. Γιατί δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να είναι χώρος βίας και ανομίας. Τώρα, μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διαιτησία του Ηλία Σπάθα στο χθεσινό αγώνα της Τρίπολης μεταξύ Αστέρα και Ολυμπιακού. Ο διαιτητής αδίκησε κατάφορα τους γηπεδούχους, προκαλώντας την οργή παραγόντων στο χώρο του ποδοσφαίρου. Η διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά γεγονότων που αμαυρώνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή ομάδων χωρίς φορολογική ενημερότητα στο πρωτάθλημα. Μια ακόμα χείριστη διαιτησία στο ελληνικό ποδόσφαιρο σοκάρει τον σκεπτόμενο φιλαθλό κόσμο όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας πλέον τα στενά όρια των γηπέδων, αγγίζοντας το πολιτικό σύστημα και την κυβέρνηση, που παρακολουθεί ως απλός θεατής την καταστροφή του λαοφιλέστερου αθλήματος στον κόσμο. Χρειάζεται μαχαίρι και τόλμη. Από ποιους? Τόλμη και μαχαίρι. Από ποιους? Από την πολιτεία. Το έχετε, κύριε Μαρκόπουλε, το μαχαίρι? Όπως λέει ο κύριος Κουκουλόπουλος, γιατί συγκυβερνάτε και οι δύο. Να κόψει εντελώς τον ομφάλιο λόρο ποδοσφαίρου και πολιτείας. Αντί να γίνει όμως αυτό, η κυβέρνηση με πολύ μεγάλη ευκολία δείχνει τη συμπάθειά της σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, επιβραβεύοντάς τις με τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας εις βάρος μικρών και μεσαίων επαγγελματιών που αδυνατούν να ανταποκριθούν για λίγες χιλιάδες ευρώ. Το θεωρώ αδιανόητο να πληρώνουν φτωχοί, άνεργοι και ανάπεροι έμφυα και να κλείνουν τα μάτια σε πλαστά και εικονικά ομάδων του ποδοσφαίρου. Και προσπαθεί να τα πάρει από μένα, από τις καθαρίστριες, από κάποιον άλλον, οι οποίοι αδυνατούν πλέον να καλύψουν τα μηνιαία έξοδα στο σπίτι τους. Καταρχήν, το ποδόσφαιρο νομίζω ότι είναι μια μορφή αυτοδιοίκητου. Δηλαδή, ειδικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ναι, η Λίγκα ή η ΕΠΟ έχουν την απόλυτη εποπτεία επί του ποδοσφαίρου. Αλλά ο απόλυτος άγχος σε μια χώρα είναι ο νόμος, έτσι. Ναι, το πρώτο όμως, ναι, δηλαδή το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν με κάποιο τρόπο περίεργο μπει στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής χωρίς να είναι και φορολογικά, ναι, πολύ πολύ εντάξει, ναι, νομίζω ότι δεν περιποιεί η τιμή για την πολιτεία. Αλλά ευτυχώς τώρα, αν λήξει πρόθεσμα, θα μπουν και αυτοί στη ρύθμιση. Τι να σας πω τώρα. Με περισσή ψυχραιμία, οι φιλαθλοί του Αστέρα εξέφραζαν μόνο με συνθήματα τη δυσαρέσκειά τους στα όσα διαδραματίζονταν εις βάρος της ομάδας τους και του αθλήματος. Αυτά πρέπει να τα λύσει και η πολιτική ηγεσία και η ΕΠΟ. Άρα είναι πολιτικό το θέμα, έτσι. Πρέπει να παρεύει. Είναι η κυβέρνηση και πολιτικό και οργανωτικό και είναι θέμα διαφάνειας. Όχι, πρέπει να παρεύει. Πρέπει να παρεύει αμέσως. Μάλιστα. Σαφής. Είναι θέμα διαφάνειας. Πολύ σαφής. Ενδεικτικό της κατάστασης, το σύνολο των δημοσιευμάτων του αθλητικού τύπου αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα όσα διαδραματίζονται κατ' επανάληψη και συστηματικά στα ελληνικά γήπεδα. Ο άνθρωπος αυτός σήμερα συνεχίζει να είναι διαιτητής, ο κύριος αυτός που γράφουν οι εφημερίδες όλες. Ποιος είναι αυτός που ασχολείται όλες τις εφημερίδες της χώρας? Δηλαδή εδώ πέρα τίποτα, είναι μπάτες και λιαλέστε. Η χώρα αυτή 4 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, ούτε μία μεταρρύθμιση δεν έχει γίνει, λέω. Και όλα αυτά την ώρα που η δικαιοσύνη διερευνά την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης για τα στημένα παιχνίδια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με πρωταγωνιστές, παράγοντες της ΕΠΟ και προέδρους ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών. Ο κακομοίρης που του έχουν κόψει τη σύνταξη το βλέπει. Ο οποίος βέβαια πάει και ψηφίζει τον απατεώνα και τον κάνει πολιτικό ηγέτη. Τον απατεώνα που έχει ναυαγίσει
τα ποδόσφαιρα, έχει στήσει τα μάτς και ερευνώνται εδώ και χρόνια από δικαστές που δεν την προχωρούν την υπόθεση, το ότι στήσανε ολόκληρα παιχνίδια και την εγκληματική οργάνωση, το έχουν συστήσει η εγκληματική οργάνωση. Αυτό το βλέπει ο κόσμος και απελπίζεται και δεν πιστεύει πια ούτε στο πολίτευμα, ούτε στη δημοκρατία. Αυτή είναι η δυστυχία. Σύνδεση τώρα με τον Νίκο Υποφάντη. Νίκο, είδαμε σήμερα και το σύνολο του τύπου να αναφέρεται στη διαιτησία στην Τρίπολη. Ακριβώς. Και να πιαστώ την τελευταία φράση του συναδέλφου του Νίκου Κουτσιδάκη, ο οποίος λέει ότι μιλά για το περιδικαίου αίσθημα, το οποίο δυστυχώς χάνεται. Και χάνεται στα πιο απλά, στον καθρέφτη της ελληνικής κοινωνίας, στον καθρέφτη γενικότερα των κοινωνιών, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτω από την κατάργηση της δικαιοσύνης, της ισονομίας και της πολιτείας. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο, Εύα, είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ, διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, γιατί μπορεί να κερδίσει ο μικρός τον μεγάλον, ο τυχερός τον άτυχο. Γενικότερα δεν κερδίζει πάντα ο ισχυρός, αν όλα βεβαίως μοιράζονται 50-50. Χθες είδαμε τη διακομόδηση του αθλήματος με τρεις ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να σπρώξουν με κάθε τρόπο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έχει τεράστιο μπάτζετ, οι παίκτες του κοστίζει ο καθένας μια περιουσία επί της ουσίας. Δεν χρειάζεται να παίρνει τέτοιου είδους σφυρίγματα για να μπορέσει να κερδίσει τον Αστέρα. Μια περιφερειακή ομάδα, κάνουν φοβερή προσπάθεια. Αρκετές περιφερειακές ομάδες και δυστυχώς ήταν με αυτού του είδους η διαιτησία. Δεν θα κρίνω εγώ τη διαιτησία, θα τη δούμε αργότερα μετά το δελτίο ειδήσεων στους αθλητικούς μας, με τους αθλητικούς συναδέλφους. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τι κάνει η πολιτεία. Η πολιτεία βρίσκεται εν υπνώση και επιτρέπει κάθε Κυριακή να έχουμε αυτού του είδους τα γεγονότα. Να σπρώχνουν όλοι τον ισχυρό προς τα πάνω και δυστυχώς να μην γίνεται τίποτα, μια απίστευτη απάθεια. Πάντως, Νίκο, προεκλογικά όλα τα κόμματα συνηθίζουν να βάζουν στα προγράμματά τους προτάσεις για την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να μας θυμίσεις λίγο η Νέα Δημοκρατία τι έλεγε προεκλογικά για το θέμα αυτό. Έπεσε στα χέρια μου ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία έχει για τον επαγγελματικό αθλητισμό και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ειδική αναφορά ακόμα και στις διαιτησίες του πρόγραμμά της. Και αναφέρεται μεταξύ άλλων, προτείνει ορισμένα μέτρα, εφόσον αναγνωρίζει ότι ανώνυμες εταιρείες περισσότερες είναι καταχρεωμένες, θα πρέπει να έχουν κλείσει προπολού κτλ. Λέει ότι το πλαίσιο στο οποίο οικοδομήθηκε ο επαγγελματικός αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχει αγγίξει τα όρια του. Η κυβερνητική αδυναμία, λέει, για την προηγούμενη κυβέρνηση, να επιβάλλει κανόνες υγιείου συμπεριφοράς, να ελέγξει τα κυκλώματα που διαμορφώνουν τα αποτελέσματα και να καταθέσει ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα διασφάλιζε την νομιμότητα, οδήγησε στη σημερινή κατάσταση των υπέρογκων χρεών, της αναξιοπιστίας και της αβεβαιότητας για το αύριο. Προτείνει μια σειρά από μέτρα σε ένα βάζο δεκαετίας. Δυστυχώς δεν έχουν κάνει τίποτα. Η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού απουσιάζει παντελώς και βλέπουμε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα τα οποία έχουν κυριολεκτικά δηλητηριάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να μην υπάρχει επί της ουσίας κανένα εμπόδιο για να ανακοπούν. Νίκο Υποφάντη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Ένταση επικράτησε στην Θεσσαλονίκη όταν ομάδα εμποροϋπαλλήλων που διαμαρτύρονταν για την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων είχαν αποκλείσει είσοδο καταστήματος, εμποδίζοντας έτσι τους καταναλωτές να εισέλθουν σε αυτό. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση των ΜΑΤ για να λειτουργήσει κανονικά το πολυκατάστημα. Στην Αθήνα, η κίνηση στο κέντρο της πόλης ήταν αυξημένη, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται τον καλό καιρό και τις εκπτώσεις που γίνονται σε νέα εμπορεύματα. Οι υπάλληλοι που αντιδρούν στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές προσπαθούν να εμποδίσουν πολίτες να μπουν σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Οι καταναλωτές διαμαρτύρονται και πιάνονται στα χέρια. Λίγη ώρα μετά έρχεται και η επέμβαση της αστυνομίας. Βόλτα στα καταστήματα που ήταν ανοιχτά την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης περίοδου των εκπτώσεων είχε ένταση. Είχε όμως και αυξημένη κίνηση στην αγορά. Δεν το βλέπω και τόσο αρνητικό που διαμαρτύρονται όλοι. Είναι μια καλή ευκαιρία. Απλά να μην γίνεται εκμετάλλευση των εργαζομένων. Δεν συμφωνώ με το να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή. Για ποιο λόγο? Γιατί ο κόσμος πρέπει να ξεκουραστεί για μια μέρα. Ο Θεός έδωσε 6 για εργασία. Μέχρι και τις 8 περίμεναν τους καταναλωτές όσα καταστήματα επέλεξαν να δουλέψουν, αφού η κυριακάτικη λειτουργία είναι προαιρετική σε όλη την Ελλάδα. Η Κυριακή δεν είναι κακό να είναι ανοιχτά για τους καταναλωτές. Υπό την προϋπόθεση θα το ξέρουν, θα την αγκαλιάσουν. Τώρα, εάν μετακυλήσει κύκλους εργασιών στις άλλες μέρες ή τους πάρει από τις άλλες μέρες ή όχι, θα το βρει ο καθένας μόνος του. Την ίδια ώρα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος είχε κηρύξει 24 ώρια απεργία και συγκέντρωση στις 10.30 στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens στο Μαρούσι. Σιγά σιγά και αυτοί που έχουν αντιρρήσει θα καταλάβουν ότι το κέντρο ειδικών της Αθήνας χρειάζεται τόνωση ψυχολογική. Αυτές οι Κυριακές δεν πάνε στράφη και για τους εργαζομένους και για μας. Πάντως οι εκπτώσεις που θα διαρκέσουν για 10 ημέρες ξεκινούν από 20% σε εποχιακά είδη και φτάνουν στο 50% κυρίως σε ρούχα και υποδήματα που βρίσκονται εκτός βιτρίνας.
Η επόμενη προγραμματισμένη Κυριακή που θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά είναι αυτή της τελευταίας του Δεκεμβρίου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εξακολουθούν να ισχύουν οι μεγάλες μισθολογικές ανισότητες στο δημόσιο ακόμα και σήμερα. Κάποιοι προνομιούχοι υπάλληλοι λαμβάνουν έως και 2.000 ευρώ μεικτά τον μήνα, καθώς είναι πλημελής η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, ενώ η ύπαρξη της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς εκτινάσει τις μισθολογικές ανισότητες. Τη μελέτη που παρουσιάζει η Καθημερινή της Κυριακής και καταδεικνύεται με τον πιο σαφή τρόπο ότι υπάρχουν μισθοί δύο ταχυτήτων για εργαζόμενους με τα ίδια προσόντα. Σε Πατρίκιους και Πληβίους εξακολουθούν να διαχωρίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι παρά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου από τον Ιανουάριο του 2012 λόγω της προσωπικής διαφοράς που απολαμβάνουν 66.000 για τους οποίους η περικοπή των αποδοχών τους ξεπερνούσε τότε το 25%. Το ετήσιο κόστος της προσωπικής διαφοράς για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους ανέρχεται στα 203,69 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα από τα μισά, δηλαδή 112,77 εκατομμύρια ευρώ, καταβάλλονται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι δεν απασχολούνται μόνο σε ευαίσθητες θέσεις των εφορίων, αλλά και σε διοικητικά πόστα. Η προσωπική διαφορά, μάλιστα, για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομικών κυμαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως και η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 52 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 47 εκατομμύρια καταβάλλονται για τους εργαζόμενους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου. Η κυβέρνηση προσπαθεί πάλι μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού να βγάλει τη μια ομάδα των εργαζομένων απέναντι στην άλλη. Το συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζεται για να φτάσουν όλοι οι δημόσιοι να παίρνουν περισσότερα χρήματα από ό,τι είναι σήμερα και όχι να στιγματίζονται κάποιοι επειδή η προσωπική τους διαφορά παραμένει από το προηγούμενο μισθολόγιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει αποκλειστικά η Καθημερινή της Κυριακής, η μηνιαία προσωπική διαφορά για ορισμένους υπαλλήλους αγγίζει ακόμη και τις 2.000 ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ το μεικτό μισθό νεοδιοριζόμενου δασκάλου ή καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανέρχεται στα 1.092 ευρώ. Για παράδειγμα, υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 12ετή προϋπηρεσία ανεργάζεται στο Υπουργείο Υγείας λαμβάνει κατά μέσο όρο μεικτές μηνιαίες αποδοχές 1.567 ευρώ, στο Υπουργείο Εργασίας 1.602 ευρώ, σε περιφέρειες και δήμους 1.620 και στο Υπουργείο Οικονομικών 2.119 ευρώ. Στο πλαίσιο του νέου μισθολογίου, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την περικοπή του κόστους της προσωπικής διαφοράς και την ανακατανομή του ποσού σε υπαλλήλους με θέσεις ευθύνης. Και πάλι υπό την πίεση του χρόνου. Άρα θα υπάρχουν στρεβλώσεις. Το βόλος που θα δοθεί φοβάμαι ότι θα συνδεθεί με συγκριτική αξιολόγηση των υπαλλήλων. Και αυτή τη στιγμή είναι ήδη γνωστά τα προβλήματα που ανέκυψαν με την επιχειρούμενη αξιολόγηση. Και θα προκύψουν και πάλι μειώσεις μισθών που θα κορυφώσουν τις αντιράσεις. Από την άλλη, το ισχύον μισθολόγιο βαθμολόγιο μόνο ενιαίο δεν είναι και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο. Το κυβερνητικό επιτελείο υποστηρίζει ότι από τις αλλαγές του νέου μισθολογίου δεν θα προκύψει μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους του δημοσίου, αλλά θα γεφυρωθούν οι μεγάλες μισθολογικές αποκλίσεις. Τώρα, σε ρυθμούς τζόκερ κινείται εδώ και τρεις ημέρες η χώρα μετά και το νέο jackpot που σημειώθηκε με αποτέλεσμα να κληρώνεται απόψε το αστρονομικό ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Από το πρωί ο κόσμος σχημάτιζε ουρές στα πρακτορία προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του. Πολλοί ήταν αυτοί μάλιστα που δεν ήξεραν πώς να συμπληρώσουν τα δελτία καθώς έπαιζαν για πρώτη φορά. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Άννα Βλάχο Παναγιώτη, θα μας πει αμέσως μετά το ρεπορτάζ αν έχουμε τυχερό ή όχι. Φρενίτιδα προκάλεσε το jackpot των 14 εκατομμυρίων ευρώ στο Τζόκερ. Από το πρωί εκτιλήσονταν πρωτοφανείς σκηνές στα πρακτορία ΟΠΑΠ, καθώς υπολογίζεται ότι τις τελευταίες ώρες πριν την κλήρωση συμπληρώνονταν 1.000 δελτία Τζόκερ το δευτερόλεπτο. Μέχρι τις 4 το απόγευμα είχαν υποβληθεί 2.370.000 δελτία. Αριθμός συμμετοχής ρεκόρ μετά την κλήρωση των 19 εκατομμυρίων τον Απρίλιο του 2010. Μικροί και μεγάλοι, έμπειροι στα τυχερά παιχνίδια και προτάριδες. Όλοι δοκίμασαν την τύχη τους. Καλή επιτυχία σε όλους. Τους Έλληνες και με την ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία. Παίζετε συχνά ή σήμερα που το δέλε? Όχι, όχι, όχι. Δεν παίζω συχνά, μόνο σήμερα. Παίξατε, Κατρίνη? Βέβαια. Έχω ποσά? Ναι, ναι. 4 ευρώ. Εάν θέλει και με 1 ευρώ μπορεί να, ας πούμε, κερδίσω. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Είναι θέμα τύχης. Έπαιξα 9 ευρώ. Και όσες περασμένες έπαιξα. Εντάξει, για να ελπίσουμε, ζούμε. Παίζουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ τους. Μάλιστα έρχονται και ρωτάνε, δεν ξέρουν και ρωτάνε, ας πούμε, πώς το συμπληρώνω και πώς το παίζετε. Αρκετοί πάλι το άφησαν για την τελευταία στιγμή. Όχι ακόμα, αλλά θα παίξουμε. Καλά που μου το θυμήσατε. Τελευταία φορά που βρέθηκε κερδισμένο δελτίο στο Τζόκερ ήταν στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν ένας νικητής είχε κερδίσει 603.000 ευρώ. Λοιπόν, Χάνα Βλαχοπαναγιώτη, έχουμε νέο jackpot ή έχουμε τυχερό?
Έχουμε νέο jackpot, Εύα. Πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Πόσα? 17 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχεις και εσύ μαζί με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες την ευκαιρία να διεκδικήσεις στην επόμενη κλήρωση την Πέμπτη. Το αστρονομικό ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ είναι το 15ο jackpot στη σειρά. Ούτε και σήμερα είχαμε υπερτυχερό στην πρώτη κατηγορία 5-1. Να δούμε ωστόσο τα τυχερά νούμερα για τις υπόλοιπες κατηγορίες που δίνουν νικητές. Είναι το 5, το 9, το 16, το 39 και το 42 και Joker το 12. Λοιπόν. Θα συνεχιστεί λοιπόν η αγωνία και αν δεν κάνω λάθος είναι από τα υψηλότερα ποσά των τελευταίων ετών. Αν δεν κάνω λάθος το υψηλότερο ήταν στα 19 εκατομμύρια. Ακριβώς, πριν από 4 χρόνια στις 15 Απριλίου του 2010, τότε μετά από 14 jackpot, το Joker μοίρασε 19 εκατομμύρια σε 3 υπερτυχερούς που μοιράστηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ. Κορυφώνεται η αγωνία και η ελπίδα. Και να δούμε και η ελπίδα βεβαίως. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και κλείνουμε απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας του διαστημικού σκάφου της Virgin Galactic. Αναζητούν τώρα οι Αμερικανικές αρχές την έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνιας. Ωστόσο, οι έρευνες μπορεί να διαρκέσουν έως και έναν χρόνο. Αποφασισμένος τώρα να συνεχίσει το μεγαλόπνοο σχέδιό του για διαστημικό τουρισμό, εμφανίζεται ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον την ώρα που έρχονται στο φως καταγγελίες για κενά ασφαλείας στο πρόγραμμα των διαστημικών δοκιμών. Τα διασκορπισμένα συντρίμμια του Spaceship 2 στην αφιλόξενη έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνιας κρύβουν τις απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Εμπειρογνώμονες έφτασαν στο σημείο προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες που μπορεί να διαρκέσουν έως έναν χρόνο. Λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Θα ανακαλύψουμε τι ακριβώς πήγε στραβά και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναληφθεί. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθεί το υλικό από τις 6 κάμερες του Spaceship 2 και τις 3 του μητρικού αεροπλάνου White Knight 2. Πολύτιμη θα είναι η μαρτυρία του 43χρονου Peter Siebold, του πιλότου που επέζησε και ο οποίος φέρεται να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Ο Siebold στάθηκε τυχερός. Όχι όμως και ο Michael Alsbury, ο 39χρονος συγκυβερνήτης που έχασε τη ζωή του. Ο ιδρυτής της Virgin από τον τόπο της συντριβής εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει τα σχέδιά του για τον διαστημικό τουρισμό. Θα μάθουμε από το τι πήγε στραβά και θα ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την απόδοση και μετά θα προχωρήσουμε μπροστά μαζί. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν καταγγελίες πως η Virgin Galactic αγνόησε έγγραφες προειδοποιήσεις αεροναυπηγών για ελλείψεις στα πρωτόκολλα ασφαλείας με αιχμή το πυραυλικό σύστημα του Spaceship 2. Νερό στο μήλο της ανησυχίας ρίχνει και η παρέτηση τριών κορυφαίων στελεχών της εταιρείας τους πρόσφατους μήνες. Για να είμαι ειλικρινής, βρίσκω ανεύθυνο άνθρωποι που δεν ξέρουν τίποτα για αυτά που υποστηρίζουν, να λένε διάφορα πριν την ολοκλήρωση της έρευνας. Το τραγικό δυστύχημα δεν καθυστερεί μόνο τα σχέδια της Virgin Galactic, αλλά θέτει και υπό αμφισβήτηση το μέλλον της. Θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τις εξελίξεις με τον έμπολα στην Ευρώπη, όπου στη Γαλλία βρίσκεται για νοσηλεία ασθενής του φωνικού ιού. Ο Μάρκος Δεϊμέζης θα μας ενημερώσει σχετικά. Μάρκο. Καλησπέρα. Σε στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης Σάιν Μαντέ, στα περίχωρα του Παρισίου, μεταφέρθηκε αεροπορικός από τη Σιέρα Λεόνε, ασθενής με έμπολα. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για άτομο που εργάζεται στον ΟΗΕ, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά. Η μεταφορά έγινε με ειδική πτήση, ενώ νοσηλεύεται σε συνθήκες απόλυτης απομόνωσης. Πρόκειται, Εύα, για το δεύτερο κρούσμα έμπολα που νοσηλεύεται στη χώρα, καθώς στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύτηκε νοσοκόμα η οποία νίκησε το θανατηφόρο ιό. Στο μεταξύ, Μάρκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η νοσοκόμα Νίνα Φαμ ξαναέσμιξε με τον αγαπημένο της σκύλο. Ακριβώς, συγκινητικές στιγμές εκτυλήχθηκαν στον Ντάλλας, όπου η Νίνα Φαμ, η οποία θεραπεύτηκε από τον έμπολα, πήρε ξανά στην αγκαλιά της τον Μπέντλεϊ. Το χαριτωμένο σκυλάκι, ράτσα σπανιέλ, που είχε τεθεί σε καραντίνα για 3 εβδομάδες, επιστρέφει σπίτι, καθώς κηρύχθηκε απόλυτα υγιές. Πραγματικά βλέπουμε εδώ και τις εικόνες. Το σκυλάκι δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του, Μάρκο. Της δίνει συνεχώς φιλιά. Οι στιγμές, ο Μπέντλεϊ όρμησε πάνω στη Φαμ και άρχισε να τη γλύφει σε μια συγκινητική τελετή παράδοσης κοντά στο καταφύγιο για ζώα, όπου είχε παραμείνει σε απομόνωση. Οι εκτενίατροι και το προσωπικό του καταφυγίου φρόντιζαν το σκύλο όλο αυτό το διάστημα, όμως τον πλησίαζαν φορώντας πάντα ειδικές προστατευτικές στολές. Τώρα, Μάρκο, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα φυσικά και να πάμε στο Πακιστάν, όπου σημειώθηκε νωρίτερα πραγματικό μακελιό στα ανατολικά σύνορα της χώρας με την Ινδία. Τι ακριβώς έγινε?
Ακριβώς, Εύα, οι αριθμοί σοκάρουν. Τουλάχιστον 55 νεκροί και 120 τραυματίες. Είναι ο τραγικός απολογισμός επίθεσης αυτοκτονίας που πραγματοποίησαν απόψε Πακιστανοί Ταλιμπάν στο Βαγκάχ. Πρόκειται για σταθμό μεθοριακής διέλευσης στα σύνορα με την Ινδία. Την ώρα της επίθεσης στο σημείο βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε στρατιωτικές εκδηλώσεις και τελετές έπαρσης της σημαίας. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να ανέβει, καθώς πολλοί εκ των τραυματιών βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η επίθεση της οργάνωσης Jamaat ul Ahrar, η οποία είναι παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, πραγματοποιήθηκε σε αντίπεινα για τις επιχειρήσεις του Πακιστανικού στρατού κατά Ισλαμιστών μαχητών στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Μάρκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Σωτήρη Παπαδόπουλο στην Κύπρο. Όπου, Σωτήρη, υπάρχει πληροφορία για συναγερμό στην Κύπρο για αναμενόμενη επίθεση τζιχαντιστών. Λοιπόν, καλό βράδυ καταρχήν από την Κύπρο. Υπήρχε αυτή η πληροφορία πριν από ακριβώς 48 ώρες. Δόθηκε αυτή η πληροφορία από τις μυστικές υπηρεσίες ότι επίκειται χτύπημα τζιχαντιστών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, κυρίως σε πτήσεις οι οποίες θα κατευθυνόταν προς την Βρετανία. Υπήρξε ένας συναγερμός όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα δρακόντια, ιδιαίτερα για τις πτήσεις οι οποίες ερχόταν από τις αραβικές χώρες ή για πολίτες αραβικών χωρών οι οποίοι ήταν να πετάξουν. Έτσι ώστε να αξιολογούταν η πορεία του δρομολογίου τους και οι λόγοι των ταξιδιών τους. Επίσης τα μέτρα γίνανε και λίγο πιο αυστηρά στα οδοφράγματα, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε αρκετές περιπτώσεις έχουμε πολιτών ή καλύτερα λάθρομεταναστών οι οποίοι έρχονται από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές. Mm-hmm. Έχει λήξει ο συναγερμός. Σαν συναγερμός όπως τον εννοούμε σήμερα το πρωί, ωστόσο τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν να είναι ιδιαίτερα πιο αυστηρά στις περιπτώσεις που μιλάμε για ταξιδιώτες, οι οποίοι προέρχονται από αραβικές χώρες ή ταξιδεύουν προς αυτές. Σωτήρη Παπαδόπουλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων μετρά πολλές δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης. Υπήρξαν όμως και πολίτες με αίσθηση ευθύνης, όπως ο κύριος Αβραάμ Πριμούδης από τα Νέα Κερδίλια Σερών, που ανακάλυψε στο χωράφι του αρχαίου τάφο και ενημέρωσε αμέσως το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αμοιβή ήταν δυσανάλογη της ανακάλυψης, γιατί η πολιτεία αποπειράθηκε μέσα από το παράδειγμα του κύριου Πριμούδη να δώσει κίνητρο στον τόπιο πληθυσμό κατά της αρχαιοκαπηλείας. Όλη την έρευνα μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο καθημερινή.gr. Τέρμα αδερφός, είχε αμπέλ και σκάβαν και βρήκαν τάφος, ακριβώς τάφος εδώ ήταν. Ο αγρότης Αβραάμ Πριμούδης ζει στα Νέα Κερδίλια, ένα από τα χωριά κοντά στον Τύμβο Καστά της Αμφίπολης. Ήταν 1991 όταν αντίκρισε ένα παράξενο σημάδι στο χωράφι του. Γιατί μια χρονιά είχε κάνει ξέρα, την άλλη χρονιά έβρεξε πολύ και άνοιξε η γη και έσκασαν το μνήμα και πήρε νερό μέσα. Πάω να οργώσω εγώ και βλέπω μια γκούβα, άμα λέω. Και εκεί ήρθε εδώ πέρα, με λέει, Στέλλα πρέπει να έχει λέει τάφο, δεν όργωσε. Πρέπει να έχει τάφο, τι κάνουμε, λέω το παραδίνουμε στην αρχαιολογία. Εμείς δεν είμαστε κλέφτες. Στο χωράφι αυτό που είναι απέναντι από την Αμφίπολη, είναι προέκτα της αρχαίας Αμφίπολης. Είναι μια περιοχή που ήταν γνωστή στην υπηρεσία, δεν ήταν άγνωστη, γιατί είχε γίνει και ένα τεχνικό έργο δεκαετία του 90. Και εκεί αποκαλύφθηκαν πολλοί τάφοι. Σε τρεις τοποθεσίες έχω χωράφια εδώ μέσα. Τα βρήκα από τον πατέρα μου, τον παππού. Πάμε από εδώ. Εκεί για να μην πάμε στο χώμα. Τέρμα αδερφός, είχε αμπέλ και σκάβαν και βρήκαν τάφους, 13 τάφους, αλλά ήταν όλοι ανοιχτοί. Ακριβώς το τάφος εδώ ήταν. Στο το μέρος εδώ του. Το βλέπεις άσπρο. Η ανασκαφή των αρχαιολόγων κράτησε μόνο ένα 24ωρο. Μέσα στον τάφο βρέθηκαν κρυμμένα χρυσά κτερίσματα. Είχε σκουλαρίκια το νέρωτα με το τόξο που είναι. Μας δώσανε τις αποδείξεις. Το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στον Αβραάμ Πριμούδη πάνω από 2 εκατομμύρια δραχμές αμοιβή για παράδοση αρχαιοτήτων. Ήταν το μεγαλύτερο μέχρι τότε ποσό που δινόταν σε ντόπιο.
Ο Πριμούδης μέχρι και το 2000 συνέχισε να παραδίδει όσα αρχαία έβρισκε. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι για να δούμε σε λίγο την αναδάσωση που πραγματοποίησαν εθελοντές στην Πάτρα. 2.500 νέα δέντρα φυτέψαμε σήμερα στην Πάτρα, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, κοντά στο Ρίο, που είχε πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007 και του 2009. Η αναδάσωση ήταν μια πρωτοβουλία του Sky σε συνεργασία με το Αρσάκιο, τα σχολεία Πάτρα, το Δήμο Πατρέων αλλά και πλήθος άλλων φορέων. Οι μικροί μαθητές παίρνουν τα φτιάρια τους και τα δενδρίλια και πιάνουν δουλειά. Φυτεύουν και ποτίζουν τα νεαρά δέντρα, θέλοντας να δώσουν και πάλι ζωή στην κατεστραμμένη από τις πυρκαγιές του 2007 και 2009 περιοχή του Αγίου Βασιλείου Πατρών κοντά στο Ρίο. Καταφέραμε, συγκεντρώνοντας εδώ ένα μεγάλο αριθμό μαθητών μας, να δώσουμε ένα εκπαιδευτικό μήνυμα διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ένα περιβαλλοντικό μήνυμα, ένα μήνυμα αγάπης για το περιβάλλον, ένα μήνυμα πράσινου σχολείου. Η αναδάσωση έγινε με πρωτοβουλία του Sky σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων, τα Αρσάκια Σχολεία Πάτρας και το ραδιοφωνικό σταθμό Sky Πάτρας 89,4. Συμμετείχαν περιβαλλοντικοί σύλλογοι, φορείς από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Πατρών, πρόσκοποι και μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως στόχο είχαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας σε θέματα περιβάλλοντος και να καλλιεργήσουμε την αξία του εθελοντισμού. Εκτός από τη φυσική αναγέννηση της περιοχής, η αναδάσωση μετατράπηκε και σε μάθημα περιβαλλοντικής συνείδησης, αφού καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών δίδαξαν τα ωφέλη της και της προσφοράς του δάσους σε όλους τους μαθητές που έλαβαν μέρος. Συνολικά φυτεύτηκαν 2.500 νέα φυτά. Και συνεχίζουμε. Στα καλά νέα της ημέρας τώρα, η εκστρατεία δημόσιου θυλασμού που πραγματοποιήθηκε σε 54 πόλεις της Ελλάδας. Το πρωί, δεκάδες μητέρες συγκεντρώθηκαν στο Ζάπιο σε μια εκδήλωση γιορτή για τον μητρικό θυλασμό, μεταφέροντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό και αναγκαίο από το να θυλάζει μια μητέρα το παιδί της όποτε αυτό το χρειάζεται. Η πρωτοβουλία γιορτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού, σε διοργάνωση από το Πανελλαδικό Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Θυλασμού και Μητρότητας. Από το 1992 καθιερώνεται διεθνώς ο εορτασμός της Εβδομάδας Μητρικού Θυλασμού από την Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθηση του Θυλασμού, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF από την 1η έως τις 7 Αυγούστου. Στην Ελλάδα, η εβδομάδα αυτή εορτάζεται από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου και φέτος θα έχει θέμα θυλασμός. Οφέλη για μια ζωή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 του Ατρομήτου για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ ο Λαζαρίδης στο 27, ενώ το 2-0 έκανε ο Καρέλης στο 85. Να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα της ένατης αγωνιστικής. Πλατανιάς Χανίων ΠΑΣ Γιάννηνα 0-0, Βέρεια Πανιώνιος 2-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-0, Εργοτέλες ΠΑΟΚ 0-2, Νίκη Βόλου Κέρκυρα 0-0, Πανετολικός Κονταξάνθη 5-2, Πανθρακικός Όφη 0-0, Παναθηναϊκός Ατρόμητος 2-0. Αύριο η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Καλονή Λεβαδιακός στις 7.30. Σε λίγο λοιπόν, παρέα με τον Πάνο Βόγλη και τον Παναγιώτη Βαρούχα, όλη η αγωνιστική δράση εντός και εκτός συνόρων στο Sky Goal. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο ως αυτήν την ώρα. Εσείς συνεχίζετε, αν θέλετε, την ενημέρωσή σας μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr αλλά και μας ακολουθείτε στη μεγάλη ενημερωτική παρέα του Sky στο Twitter αλλά και στο Facebook. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sky Goal με τη Χριστίνα Βραχάλη και τον Πάνο Βόγλη. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι βοριάδες εξασθενούν, η ψύχρα παραμένει κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Ελάτε όλα αυτά να τα δούμε εδώ μαζί πάντα αναλυτικά. Αύριο λοιπόν Δευτέρα, στα ανατολικά τα βόρεια και την Κρήτη, νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Ιόνιο ασθενείς. Στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία
Το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, εδώ στα ανατολικά τους 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρεια ως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τώρα, νεφώσεις αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η άνεμη νοτιοανατολική, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη και Τετάρτη, κάποιες παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως στο Ιόνιο. Οι άνεμοι, οι βοριάδες, στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν. Αντίθετα, στο Ιόνιο θα μπει νοτιάς που θα ενισχυθεί σταδιακά στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Τέλος, το δήμερο Πέμπτη και Παρασκευή, σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός με αυξημένη συννεφιά, βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα υπόλοιπα. Οι νοτιάδες θα φτάνουν τοπικά στο Ιόνιο και τα 8 μποφόρ. Η ψύχρα θα υποχωρήσει. Καλό σας βράδυ.